άνοιξαν οι οικονομικές προσφορές για ένα από τα μεγαλύτερα οδικά έργα στη χώρα και πιο συγκεκριμένα για το μεγάλο τμήμα του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης από τα Χανιά μέχρι το Ηράκλειο. Προχώρησε η διαδικασία το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών για το μεγάλο αναπτυξιακό έργο της Κρήτης που είναι ο βόρειος οδικός άξονας. Το έργο αυτό συμπεριλαμβάνει από Χανιά μέχρι το Ηράκλειο. Ο στόχος είναι από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία να γίνει ο δρόμος αυτός. Προτιμητέως επενδυτής για τη σύμβαση παραχώρησης του μεσαίου τμήματος του ΒΟΑΚ αναδεικνύεται σύμφωνα με πληροφορίες ο όμιλος Γεκτέρνα, ο οποίος κατεβαίνει αυτόνομα στο σχετικό διαγωνισμό. Η Γεκτέρνα είναι αυτή που έχει δώσει την καλύτερη προσφορά από τα τρία σχήματα που διεκδικούν το μεγάλο έργο παραχώρησης. Είναι μια μεγάλη εταιρεία που πήρε το έργο. Πιστεύουμε ότι μέσα στο 2025 να ξεκινήσει, γιατί είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία που είναι χρονοβόρος και ο στόχος όμως επετεύχθη. Άνοιξαν οικονομικές προσφορές με την πίεση και του Περιφερειακού Συμβουλίου και όλων των φορέων της Κρήτης. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης τόνισε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη ανοίγει το δρόμο και για το έργο σύνδεσης του νέου αεροδρομίου με τον ΒΟΑΚ. Περιμένουμε σύντομα τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Σταϊκούρα, γιατί υπάρχουν και άλλες εξελίξεις για τα άλλα μεγάλα έργα της Κρήτης που θα ανακοινωθούν, όπως είναι η σύνδεση του αεροδρομίου Καστελίου με το βόρειο οδικό άξονα. Αναφορά και στις ενστάσεις που έχουν καταθέσει Δήμοι Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Μαλεβιζίου, έκανε ο Σταύρος Αρναουτάκης σε σχέση με την υλοποίηση του κομβικού έργου του νέου κρητικού αυτοκινητοδρόμου. Παράλληλα όμως, δεν αφήνουμε τα θέματα τα οποία έχει θέσει ο Δήμος Ηρακλείου, ο Δήμος Μαλεβιζίου και ο Δήμος Ρεθύμνης, γιατί υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να συμπεριληφθούν στο έργο αυτό. Είμαστε σχεδόν σε καθημερινή επαφή με τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου, να δούμε και με τους ίδιους τους υπουργούς και τον κύριο Σταϊκούρα και τον κύριο Ταχιάου, να δούμε πώς θα μπορέσουμε διάφορα εμπόδια τα οποία μπαίνουν να ξεμπλοκάρουμε τις διαδικασίες.